Μια ιστορική ομιλία εκφώνησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Αμερικανικό Κογκρέσο. Το παρόν έδωσαν τα μέλη της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων, τα οποία καταχειροκρότησαν τον Έλληνα Πρωθυπουργό όταν ανέβηκε στο βήμα. Παρούσες ήταν η Αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Κάμαλα Χάρης και η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνση Πελόζη. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στην Ουκρανία, συγκρίνοντάς την με την Επανάσταση των Ελλήνων το 1821. Ο κύριος Πούτιν προσπαθεί να δημιουργήσει έναν κόσμο στον οποίο την δύναμη έχει το ισχυρό κράτος, αλλά όχι το μικρό. Έναν κόσμο που οι εδαφικές διεκδικήσεις βασίζονται στις ιστορικές φαντασιώσεις και επιβάλλονται με τη βία, αντί να αποφασίζονται με συνθήκες ειρήνης. Έναν κόσμο στον οποίο οι στρατοί και όχι οι διπλωμάτες επιλύουν τις διαμάχες. Δεν θα πετύχει. Δεν πρέπει να πετύχει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στην ανοιχτή πληγή της διχοτόμησης της Κύπρου. Αυτή η ρητορική της μνησικακίας, του αναθεωρητισμού, της αυτοκρατορικής νοσταλγίας, αυτή η ρητορική δεν μπορεί να επικρατήσει. Και μιλώντας για πράξεις ανοιχτής επιθετικότητας, σας ζητώ να μην ξεχάσετε μια ανοιχτή πληγή που έχει προκαλέσει στον Ελληνισμό ένα ατελείωτο πόνο τα τελευταία 48 χρόνια. Αναφέρομαι στην εισβολή και την επακολούθη διχοτόμηση της Κύπρου. Αυτό το ζήτημα πρέπει να λυθεί με βάση το διεθνές δίκαιο και τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Όπως είπα και στον πρόεδρο Μπάιντεν χτες, κανείς δεν μπορεί και κανείς δεν θα δεχτεί τη λύση των δύο κρατών στην Κύπρο. Τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι ανοιχτή στον διάλογο, δεν παρέλειψε να καταδικάσει την τουρκική προκλητικότητα, στέλνοντας μήνυμα ότι η χώρα δεν θα ανεχτεί καμία παραβίαση της εθνικής της κυριαρχίας. Η Ελλάδα είναι μια δημοκρατία που επιζητεί την ειρήνη και πάντα την ηχειραφιλία στους γείτονές της. Είμαστε πάντα ανοιχτοί στον διάλογο. Υπάρχει όμως μόνο ένα πλαίσιο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να επιλύσουμε τις διαφορές μας. Το διεθνές δίκαιο και οι άγραφες αρχές των καλών γειτονικών σχέσεων. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Δεν θα δεχτούμε ανοιχτές πράξεις επιθετικότητας που παραβιάζουν την ανεξαρτησία μας και την εθνική μας κυριαρχία, και αυτές συμπεριλαμβάνουν τις υπερπτήσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά, οι οποίες πρέπει να σταματήσουν άμεσα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που είναι ο πρώτος Έλληνας Πρωθυπουργός που μιλά στο Αμερικανικό Κογκρέσο, έκλεισε την ομιλία του αναφερόμενος στην ελληνική ομογένεια και τους Έλληνες που έγιναν δεκτοί από το Αμερικανικό κράτος, κάνοντας ιδιαίτερη μνήμα στα κοινά του Αμερικανικού και του ελληνικού λαού.